Σημαντική αύξηση της παραγωγής της εκτιμάει η Energian για το 2022, καθώς αναμένεται από το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς να ξεκινήσει η παραγωγή φυσικού αερίου από το Ισραήλ. Όπω ανέφερε το πρωί τη Τρίτη, στην επίσημη ενημέρωση του Ιανουαρίου προ τα χρηματιστήρια Λονδίνου και του Τελαβίβ, η διοίκηση του ομίλου για φέτο αναμένεται η ημερήσια παραγωγή να διαμορφωθεί μεταξύ 60 και 70.000 βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου, έναντι 41.000 του 2021, εκ των οποίων το 72% προήλθε από φυσικό αέριο. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της χρονιάς που έφυγε το έδωσε η Αίγυπτος με την ημερήσια παραγωγή, λίγο πάνω από τις 29.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου. Περί τις 10.000 βαρέλια έδωσε η Ιταλία και λιγότερο από 1.000 βαρέλια τα κοιτάσματα στην Βόρεια Θάλασσα. Σημειώνεται ότι η παραγωγή από την περιοχή των Βαλκανίων, Πρίνο, Καβάλας και Κροατία το 2021 διαμορφώθηκε σε 1.300 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στην διάρκεια του 2021, τα έσοδα του ομίλου ήταν τη τάξη των 495 εκατομμυρίων δολαρίων και τα κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 202,9 εκατομμύρια δολάρια. Επίση, ο όμιλο πραγματοποίησε επενδύσει ύψου 359,3 εκατομμύρια. Εκατομμυρίων δολαρίων. Σχολιάζοντα τι σημαντικότερε εξελίξει τη χρονιά που έφυγε, ο Μαθιό Ρήγα, διευθύνων σύμβουλο του ομίλου τη Energia, δήλωσε Το 2021 ήταν ένα εξαιρετικό έτο για την Energia, καθώ πετύχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Το σημαντικότερο από τα project μα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτό τη ανάπτυξη του κοιτάσματο Καρύ στο Ισραήλ, προχωρεί και το Energia Power αναμένεται να είναι έτοιμο για αναχώρηση από τη Συγκαπούρη στο τέλο αυτού του τριμήνου. Η εξέλιξη αυτή θα σηματοδοτήσει μια χρονιά για μάτια από σημαντικά νέα. Όπω είναι η έναρξη του νέου προγράμματο γεωτρήσεων στο Ισραήλ στα μέσα του Μαρτίου, η έναρξη παραγωγή φυσικού αερίου από το Καρί στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, καθώ και η έναρξη παραγωγή φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα Νέα Κενή στην Αίγυπτο το τέταρτο τρίμηνο. Σε συνδυασμό με τα άλλα προγράμματα ανάπτυξη κοιτάσματο στο Ισραήλ, την Ιταλία και την Ελλάδα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να πετύχουμε του μεσοπρόθεσμου στόχου μα για ημερήσια παραγωγή στι 200.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου, ετήσια έσοδα στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.